centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Η κυρία Βασιλική Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας, η πρόεδρος των λογιστών της Καστοριάς. Γιατί έχουν βγάλει και μία ανακοίνωση και θα τη συζητήσουμε κιόλας για τα βασικά θέματα και προβλήματα που έχουν αυτό το διάστημα. Κυρία Παπακοσταντίνου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη, και στους ακροατές. Να είστε καλά, και στους όλους πελάτες σας. Και... Τα περιγράφετε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Στα σπίτια και γενικότερα σε όλα τα γραφεία των λογιστών. Ναι. Γίνεται ένας χαμός. Και πώς τα βγάζετε πέρα, κύριε Παπακοσταντίνου, τώρα? Δεν νομίζω ότι τα βγάζουμε πέρα. Δεν τα βγάζεις. Δεν νομίζω ότι τα βγάζουμε πέρα. Και όλα τα μηνύματα που έχουμε από τους συναδέλφους είναι απελπιστικά. Μπήκαμε στη διαδικασία προχθές να βγάλουμε και μία ανακοίνωση την οποία θα πρέπει να με σκοπό να κινητοποιήσουμε τους πολιτικούς μας, με σκοπό να κινητοποιήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πιέσουν την κατάσταση. Πείτε μας την κεντρική ιδέα, τι λέει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση που βγάλατε και πήραμε και εμείς αφορμή εδώ πέρα. Το ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική μέρημνα για τον νομό Καστοριάς όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των λογιστικών γραφείων. Έχουμε βασικά δύο θέματα. Ναι. Το ένα είναι η υγειονομική κρίση και το επόμενο κομμάτι είναι η οικονομική κρίση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όλοι οι λογιστές, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση, κλείστηκαν στα σπίτια τους. Μάλιστα. Ή κλείδωσαν τις πόρτες των γραφείων και αυτή είναι η εντολή. Mm-hmm. Αυτή είναι ο τρόπος. Δεν μπαίνει κανείς στο γραφείο το λογιστικό, ναι. Έτσι ακριβώς. Εμείς από την πρώτη στιγμή αυτό το οποίο κάναμε ήταν να βγάλουμε μια ανακοίνωση και να πούμε ότι δεν ερχόμαστε σε καμία προσωπική επαφή με τους πελάτες και οπωσδήποτε θα πρέπει η επικοινωνία να γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω του διαδικτύου. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό γίνεται, σε κάποιες άλλες δεν γίνεται. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι και υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν είχαν την υποδομή να μπορέσουν να δουλέψουν από το σπίτι. Από την άλλη μεριά. Και πρέπει να πούμε για τις δουλειές. Πέρα από τις τρέχουσες μιας επιχείρησης, ήρθαν και οι έξτρα δουλειές με τους CAD και τους κωδικούς και τα λοιπά, έτσι. Ακριβώς. Συν το γεγονός ότι πολύ σύντομα, να μην τα ξεχνάμε αυτά, μπορεί να είμαστε σε καραντίνες σχετικά μέτρα, αλλά έρχονται και οι φορολογικές δηλώσεις. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Εχθές ανακοινώθηκε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουν προσθεθεί τόσα πράγματα πάνω στο κεφάλι μας. Προσπαθούμε να προλάβουμε προθεσμίες, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αποφάσεις, εγκυκλίους, πάρα πολλά προβλήματα. Και ιδιαίτερα για την Καστοριά, που αυτό είναι αυτή τη στιγμή το ζητούμενο και έχουμε μια πολύ μεγάλη περιοχή σε καραντίνα. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά όπου υπάρχει καραντίνα ή ειδικά μέτρα, θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά μέτρα παντού. Και στους λογιστές και στον ένα και στον άλλο και στο β και στον γ. Λοιπόν, δεν γίνεται να είμαστε κανονικά όπως η υπόλοιπη Ελλάδα που δεν έχει αυτά τα μέτρα με μια περιοχή που τα έχει. Αυτό λέει η λογική. Από τις 27 Μαρτίου και ο Σύλλογος και η Ομοσπονδία μας δηλαδή έχει κάνει ερώτημα στο ΝΕΟΔΗ. Επικαιροποιήθηκε το ερώτημα προχθές με αφορμή τη δική μας την επιστολή, όπως επίσης και με τις Ξάνθης, γιατί αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα με την περιοχή της Καραντίνας Κολοκυνθού Μεσοποταμία. Έχουμε τη συνάδελφο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αλίκη Τιμιοπούλου, στην Κολοκυνθού, η οποία μας μεταφέρει τα μηνύματα από όλη την περιοχή και από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν. Εκτός αυτού και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι μέσα στην πόλη, στο Άργο, τέλος πάντων σε όλο το νομό οι συνάδελφοι, δεν μπορούν να πάρουν τα παραστατικά από τις επιχειρήσεις. Και το πρόβλημα είναι ποιο? Δηλαδή δεν μπορείς εσύ να βγάλεις το ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να πάει να πάρεις τα τιμολόγια για να βγάλεις το ΦΠΑ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουμε οδηγία με ποιον τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Εκτός αυτού, τρέχουν οι προθεσμίες και το επικίνδυνο είναι ότι ενδεχομένως να υπάρξουν επιχειρήσεις που ενώ θα δικαιούνται κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις, να μην καταφέρουν να τις πάρουν. Και αυτό είναι ακόμη τραγικότερο. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δοθεί ένα πολύ μεγάλο βάρος στην υγειονομική κατάσταση, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι θα πρέπει
Μετά από αυτό να υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποι. Σωστά τη δουλειά τους. Ναι. Σωστά τη δουλειά τους. Δεν θα πρέπει να κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν θα πρέπει να αρρωστήσουν οι λογιστές. Ήδη έχουμε πάρα πολλά κρούσματα μέσα σε γραφεία λογιστικά. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, από την ενημέρωση που έχω, έχουμε χάσει συναδέλφους. Νομίζω πως κάποια λύση θα πρέπει να δώσει. Πέρα από το κείμενο, και όταν βγάλατε αυτό το κείμενο, που πραγματικά δείχνει την αγωνία σας για το πώς θα λειτουργήσετε ουσιαστικά. Είχατε διαφέρθηκε κανείς, δηλαδή είπε, για να δούμε τι λένε και αυτοί οι λογιστές εδώ, ρε παιδί μου. Τι εννοείτε, είχατε κάποια από τους τοπικούς παράγοντες που κάνουν διάφορες προτάσεις, όπως πολύ σωστά έγιναν προτάσεις για το πώς θα κινούνται, ας πούμε, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι. Έγιναν τέτοιες κινήσεις. Δεν έχουμε απολύτως καμία επαφή με κανέναν. Ναι. Καμία απάντηση. Εμείς θα προσπαθήσουμε, γιατί εντάξει, αναγνωρίζουμε και το γεγονός ότι είναι μια πιεστική κατάσταση, ναι, ότι βρέθηκαν όλοι μπροστά σε. Ζω το μία... επιμελητήριο, αν θα μπορούσε να βοηθήσει επίσης. Και το επιμελητήριο. Κοιτάξτε, είμαστε σε επαφή με όλους σχεδόν τους επιχειρηματικούς φορείς. Πρέπει να κινητοποιήσουμε οπωσδήποτε και τους πολιτικούς. Τους βουλευτές μας, λοιπόν. Της περιοχής. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε. Το ξέρουν το θέμα σας. Όπως είδατε πάνω στην επιστολή την οποία στείλαμε, απευθυνόμαστε και σε αυτούς. Ακριβώς, πέρα από τα Υπουργεία, ναι, απευθυνόμαστε και σε αυτούς. Θεωρώ πως θα υπάρξει μέρημνα, απλά δεν την έχουμε δει ακόμη. Περιμένουμε. Έχετε στείλει την επιστολή σας, για να διευκολύνετε με λίγο, και στο αρμόδιο Υπουργείο. Παντού. Απάντηση δεν έχετε πάντως. Ακόμη όχι. Ακόμη όχι. Απλά επειδή και η Ομοσπονδία μας έχει λάβει την επιστολή μας, και όχι μόνο τη δική μας, γιατί σας λέω, πέρα από την Καστοριά είναι και η Ξάνθη, οπότε κινούνται με δύο διαφορετικά δεδομένα στα χέρια τους. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Μας έρχονται ήδη μηνύματα για τις φορολογικές δηλώσεις. Επειδή ανοίγει η πλατφόρμα για φορολογικές δηλώσεις, επαναλαμβάνω. Σίγουρα θα δοθούν κάποιες παρατάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς θα γίνει από τη στιγμή, λέει εδώ ένα μήνυμα που έχετε κλειστές πόρτες, πώς θα έρθουμε για τις δηλώσεις? Αυτό ακριβώς γράφουν ερωτήσει... στο χαρτί τους οι άνθρωποι, έτσι να το εξηγήσουμε για μια ακόμα. Αυτό ακριβώς έχουμε ρωτήσει τον ΕΟΔΗ. Με ποιον τρόπο να μας δώσει τις οδηγίες, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να παραλάβουμε με ασφάλεια τα παραστατικά στα γραφεία ή ακόμη και στα σπίτια μας. Γιατί εντάξει, εμείς τηρούμε το μένουμε στο σπίτι, αλλά για να έρθουν όλα αυτά τα παραστατικά. Δεν φαντάζομαι να σας στείλω όλα τα φορολογικά με το courier, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή τη στιγμή επινοούνται διάφοροι τρόποι. Όσες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα και ήταν οργανωμένες λίγο μεγαλύτερες, που είχαν και εσωτερικό λογιστήριο ή ενδεχομένως να μπορούσαν να στείλουν μέσω διαδικτύου τα παραστατικά τους, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, εκεί λίγο-λίγο τα πράγματα αντιμετωπίζονται. Οι μικρότερες όμως έχουν σοβαρό πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα αυτές πώς θα στείλουν τα παραστατικά τους και έχουμε πρόβλημα και εμείς πώς θα τα παραλάβουμε. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι όμως... Και όταν τα παραλάβετε, πώς θα τα απολυμάνετε? Γιατί... Αυτό. Θα δώσει την οδηγία πώς θα τα παραλάβουμε με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Δηλαδή να μπορέσουν να μπουν... Πραγματικά όταν λαμβάνετε και όσοι λαμβάνουν ακόμη και ένα απλό δέμα, πρέπει ακόμα και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, έχετε δει κάποιες οδηγίες ότι τα αφήνουμε απ' έξω, τα απολυμένουμε και μετά τα βάζουμε στο σπίτι. Αυτά όλα όμως εμείς ζητήσαμε, γιατί ναι μεν σε ένα σημείο μπορεί να είναι η γενική οδηγία, η ειδική οδηγία όμως που θα πρέπει να δοθεί στους λογιστές, οι οποίοι κάνουν αυτή τη στιγμή τη δουλειά της στήριξης της οικονομίας, θα πρέπει να είναι σαφής και έγγραφη. Γιατί διαφορετικά θα μπούμε σε άλλες διαδικασίες, τις οποίες θα λέμε τι έπρεπε να κάνει ο καθένας. Θέλετε να μας πείτε, κυρία Παπακοσταντίνου, με ποιον τρόπο πιστεύετε ή τι θα ζητούσατε ακριβώς για να δουλέψετε κάπως τουλάχιστον ικανοποιητικά για να μπορέσει να βγει η δουλειά? Ποια είναι η πρότασή σας? Αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε σε όλα αυτά τα τρέχοντα τα οποία ισχύουν, να σας πω ένα απλό πραγματάκι. Αυτή τη στιγμή έχουμε την αίτηση που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Μάλιστα. Βάζουν περιορισμούς σε ημερομηνίες, χωρίς όμως να υπάρχουν σαφείς οδηγίες, χωρίς να υπάρχει ερμηνεία των εγκυκλίων, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα μείνουν έξω οι επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να δώσουν ένα χρόνο ικανοποιητικό να μπορέσουμε να διαβάσουμε, να μαζέψουμε, να απολυμάνουμε, να καταχωρήσουμε και να προχωρήσει όλο αυτό το θέμα της οικονομικής στήριξης της χώρας. Μάλιστα. Δηλαδή,
Οι δηλωτικές υποχρεώσεις θα πρέπει να παραταθούν υποχρεωτικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχουμε τα τρέχοντα να μπορέσουμε να καλύψουμε. Από την άλλη, ζητάτε, ας πούμε, να ανοίξουν τα γραφεία για να παραλαμβάνετε τα φορολογικά στοιχεία, ή δεν το ζητάτε ακόμα αυτό? Το να ανοίξουν τα γραφεία, έρχεται ακριβώς μετά από το να μας υποδείξουν με ποιον τρόπο θα παραλαμβάνουμε τα παραστατικά. Ο λογιστής μπορεί να είναι μέσα στο γραφείο του. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως από τη στιγμή που δεν έχουμε μια σαφή οδηγία πως θα μπει μέσα ο πελάτης, πως θα παραδώσει τα παραστατικά του και αν το φορτίο του ιού που μεταφέρουν αυτά τα χαρτιά είναι μεγάλο. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό θα πρέπει να μας δώσει οδηγία ο ΕΟΔΗ. Δεν μας την έχει δώσει. Έχουμε, σας λέω, δύο φορές επικοινωνήσαμε προχθές το αίτημα. Δεν έχουμε πάρει ακόμη απάντηση. Θα πρέπει να δοθεί. Θα πρέπει να δοθεί. Και πόσο μάλλον από την περιοχή της καραντίνας, έτσι. Εκεί έχουμε κάποια ειδικά θέματα, δηλαδή μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και εκεί επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και ένα γενικότερο ενδιαφέρον, δεν απευθύνονται δηλαδή μόνο στην τοπική αγορά του χωριού, αλλά είναι επιχειρήσεις που απευθύνονται σε όλο τον νομό. Το αποτέλεσμα είναι να συρρυκνώνεται πάρα πολύ ο κύκλος των εργασιών τους. Είναι επιχειρήσεις που είναι κλειστές επίσης και είναι και επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν με έναν τρόπο τώρα που τους έχουν βάλει με delivery κτλ. Χωρίς, μάλιστα, τους έπιασαν και τελώς απροετοίμαστος εκεί, γιατί 6 ώρα ήρθε η ανακοίνωση και 8 η ώρα έπρεπε να έχουν, ας πούμε, σούπερ μάρκετ ή καταστήματα τροφίμων φορητό POS, πραγμαδύνατο. Με ό,τι πρόβλημα αυτό δημιουργεί, να πληρώσει κάποιος με την κάρτα από το σπίτι του και αναγκάζονται πάρα πολλοί από εκεί να παίρνουν την κάρτα σε όσους έχουν τουλάχιστον εμπιστοσύνη, να την πηγαίνουν στο μαγαζί, να χτυπάνε, να την ξαναπάνε πάλι πίσω. Πράγματα πραγματικά έξω από φαντασίες. Μόνο σας τα λέτε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Καταλάβατε. Καταλάβατε πόσα προβλήματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και χωρίς να ξέρουμε πότε αυτό θα έχει και μια ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή όλο αυτό πάει από μέρα σε μέρα. Λέει, ξημερώσαμε και σήμερα, άντε πάμε και σήμερα. Να φύγει μια ακόμη μέρα από τα περιοριστικά μέτρα, να πάμε σε... Και χωρίς να ξέρουμε αν την άλλη Τρίτη που υποτίθεται λήγουν τα μέτρα για Καστοριά και Μεσοποταμία, θα πάμε σε παρατάσεις ή δεν θα πάμε σε παρατάσεις και πού θα πάμε. Και πώς αυτό... θα γίνουν πιο ελαστικά τα μέτρα. Θα το αυτό δούμε. Αυτό περιμένουμε να το δούμε. Το έχουμε ζητήσει. Το σημαντικό είναι πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερωθούν τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι των επιταγών τους. Το οποίο έλεγε προχθές, κάποιες τράπεζες ειδοποίησαν ότι μέχρι τις 13 Τετάρτου θα δέχονται την προστασία. Ναι. Θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι υποβολή για τη δήλωση της αναστολής θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για να μπορούν να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι μέσα στο... Στη βοήθεια των 800 ευρώ. Ναι, μέσα στο επίδομα αυτό το ανθρωπιστικό, να το πω εγώ έτσι. Με την ευκαιρία γι' αυτό, πριν συνεχίσετε, έρχονται και κάποια ερωτήματα. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα θέλετε να τα απαντήσετε. Για το 800 ρωτάνε πότε θα το πάρουν. Έχουν μια προτεραιότητα, αν δεν κάνω λάθος, οι εργαζόμενοι που έχουν στις κλειστές επιχειρήσεις και όχι στις πληττόμενες. Γίνεται προσπάθεια, ακόμη σαφής ημερομηνία δεν υπάρχει. Γίνεται μια προσπάθεια από ό,τι διάβασα και σήμερα το πρωί, ότι από τις 15 του Απρίλη να μπορέσει να ανοίξει η πλατφόρμα. Να πάρουν αρχικά αυτοί που είναι εργαζόμενοι στις κλειστές επιχειρήσεις. Σε αναστολή. Στις πληττόμενες. Σε κλειστές, σε κλειστές. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Γίνεται προσπάθεια. Οι πληττόμενες θα ακολουθήσουν. Όχι ότι δεν θα πάρουν. Και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά θα πάρουν μετά από αυτούς που έχουν κλείσει. Έτσι ακριβώς. Μας ρωτάνε εδώ επίσης πότε θα πάρουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Στις 10 του Απρίλη, από ό,τι έχουν πει, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορέσουν να καταχωρήσουν τα δεδομένα τους και να ενταχθούν. Μισό λεπτό. Οι επιχειρήσεις έχουν κάνει ήδη αίτηση, δεν έχουν κάνει? Όσοι έχουν κάνει. Υπάρχουν επιχειρήσεις όμως, γιατί οι αποφάσεις ένταξης επιχειρήσεων που έχουν επιεχθεί από τον κορονοϊό μπήκανε σταδιακά. Ναι. Αυτοί που έχουν κάνει, ας πούμε, για πληγήσεις επιχειρήσεις, πότε θα μπουν αυτούς τα χρήματα? Θεωρητικά αυτό που λέει τώρα είναι ότι θα προσπαθήσουν πάλι από τις 15 του Απριλίου. Μάλιστα. Να δουν πώς θα δουλέψει το σύστημα. Να πληρώσουν και τις επιχειρήσεις εκτός από τους εργαζομένους το 800. Τίποτα. Μάλιστα. Αυτό που σας λέω όλο είναι υποθετικό. Υποθετικό γι' αυτό. Σαφής οδηγία ακόμη δεν υπάρχει. Ωραία.
επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε και τις αιτήσεις των επιστημόνων, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τις 9 του μήνα και μέχρι από αύριο θα πρέπει να ολοκληρωθούν. Τα βάουτσερ. Ναι, τα βάουτσερ. Και εσείς είστε μέσα σε αυτά, πρέπει να πούμε. Με την ευκαιρία. Όσοι οικονομολογούν. Κοιτάξτε τώρα. Ναι. Αυτό ήταν ένας εμπεγμός τουλάχιστον όσον αφορά τους λογιστές. Εμείς δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε. Τώρα, σίγουρα υπάρχει ένα ζήτημα του κράτους το πώς θα αξιοποιήσει κάποια χρήματα του ΕΣΠΑ. Γι' αυτό και μπήκε όλη αυτή, και μπήκε αυτή η διαδικασία της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. Τώρα, τι εκπαίδευση εξ αποστάσεως σε λογιστές οι οποίοι πρέπει να εκπαιδεύονται όλη τη χρονιά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, δεν μπορώ να την καταλάβω. Απλά το ερμηνεύουμε βάσει των δεδομένων των. Τελικά, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και ένα βοήθημα ουσιαστικά. Βέβαια, ζητούσατε το 800 και εσείς σαν πληττόμενες επιχειρήσεις, αλλά. Αυτό θα πρέπει να έχει γίνει. Και θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή. Αλλά θεωρώ προσωπικά πάντα ότι ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να εκταμιεύσουν κάποια κονδύλια του ΕΣΠΑ τους οδήγησε σε αυτό τον δρόμο και να βοηθήσουν συγχρόνως και τις επιχειρήσεις της εκπαίδευσης οι οποίες κλείσαν, της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ερώτηση εδώ, πότε αρχίζουν οι φορολογικές δηλώσεις? Οι φορολογικές δηλώσεις θα αρχίσουν μόλις μπορέσουν οι λογιστές να κάνουν τη δουλειά τους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είναι της εποχής. Οι φορολογικές δηλώσεις είναι αυτές που ουσιαστικά, γιατί εδώ έχουμε μαζική προσέλευση κόσμου στα λογιστικά γραφεία, ή θα τεινάξει το σύστημα ή θα δώσει τις λύσεις. Ένα από τα δύο θα συμβεί. Δηλαδή οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι ο μοχλός πίεσης για να λυθούν κάποια ζητήματα γύρω από τους λογιστές. Θέλω να πιστεύω πως όλη η διαδικασία καθυστέρησης δεν γίνεται εκ του πονηρού για να μεταθέσουμε, ξέρετε, πληρωμές σε μεταγενέστερο χρόνο. Απλά είναι θέμα φόρτου εργασίας και θα δοθούν οι λύσεις. Θέλω να λειτουργώ καλοπροαίρετα και αισιόδοξα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπακοσταντίνου, που ήσασταν μαζί μας. Για να δώσετε έτσι το στίγμα των προβλημάτων και του δικού σας κλάδου, γιατί αυτές τις μέρες κλάδο με κλάδο πηγαίνουμε για να δούμε τι θέματα έχει δημιουργήσει αυτή η ιστορία σε όλα τα μήκη και πλάτη του νομού Καστοριάς, πολύ περισσότερο λόγω και των μέτρων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, εγώ σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.